πρωτών κτηνοτρόφων. Κύριε Γκούντια, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές και συνομιλητές. Καλησπέρα, θέλω να μου πείτε αυτή τη στιγμή σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η αγροτική κινητοποίηση, η οποία έχει εξαγγελθεί και η οποία μεταδίδεται και από όλα τα ειδησιογραφικά δελτία. Τι γίνεται με τους αγρότες, γιατί κινητοποιούνται σε όλη τη χώρα, είναι μόνο το φορολογικό ή είναι και άλλα, είναι η εγκατάλειψή τους από την Αθήνα? Ξεκινάω το τελευταίο που είπατε. Το πρώτο είναι ότι μάλλον μας έχουν υποτιμημένους και ξεχασμένους. Έχουμε δει δύο τυμπές, κύριε Τράγκα, που το όνομα αγρότης και κτηνοτρόφος δεν αναφέρθηκε πουθενά. Ίσως η πιο περήφανη τάξη του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή μας έχουν με ανοιχτό το χέρι για να λέμε ρίξτε για να φύγουμε στις επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό για μας έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Βγήκαμε σε προεκλογική περίοδο, ενώ μας έχουν καταγγείλει γι' αυτό, εμάς ήταν προαποφασισμένες ότι θα βγούμε στον δρόμο οι κινητοποιήσεις μας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πίσω επειδή προκηρύχθηκαν εκλογές στην Ελλάδα. Βγήκαμε για να αναδείξουμε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα το εστιάζουμε σε τρία τεινά. Στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό και βέβαια στο μεγάλο κόστος παραγωγής και στο ΦΠΑ. Τώρα, οτιδήποτε λένε για παραγωγική τάξη στην Ελλάδα και την έχουν ξεχάσει, για μένα είναι ψέματα και παρούφες. Έχουμε να πληρωθούμε και έχουμε στάσει πληρωμών από το 2011 και το 2012. Έχουμε να παίρνουμε ένα κόσμο λεφτά από βιολογικά, από προγράμματα νέων αγροτών, από αγρότες που στέλνουν στην επαρχία για να τους κάνουν νέους αγρότες και τους παρατάνε εκεί χωρίς να τους κάνουν τίποτα. Θέλετε να σας πω κι άλλα? Δεν μου λέτε, κύριε Γκούντια, το τελευταίο επτάμηνο που υπήρξε αυτή η σκληρή, όπως λέει και ο κύριος Τσίπρας, διαπραγμάτευση για να έρθει η τρίτη συμφωνία, το τρίτο μνημόνιο. Δεν σας είχαν υποσχεθεί τίποτα, δεν κινήθηκαν με βάση το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης να σας ανακουφίσουν, δεν κινήθηκε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εξακολούθησαν να έχουν, αν θέλετε, αρνητική στάση και διάθεση προς τους αγρότες, ένα σύμπλεγμα κομμάτων, ένα συνδυασμός κομμάτων που έλεγε ότι είναι φιλολαϊκός. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν ξεκίνησε με τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν θέλω να είμαι και μηδενιστής. Αυτό ξεκίνησε τα τελευταία 5 χρόνια, είπαμε, αυξάνοντας το κόστος καλλιέργειας. Άρα 5 χρόνια μνημόνιο έκαψαν τους αγρότες. Αφού είπα, από το 2011 να πήρα. Εννοείται, 5 χρόνια μνημόνιο και είχε ξεκινήσει και από ένα-δύο, από το 9 είχε ξεκινήσει η κατάβαση. Μπορώ να σας πω ότι ο αγροτικός κόσμος είναι ο μεγαλύτερος πιαμένος της τελευταίας δεκαετίας. Με μια αύξηση κόστους της τάξης του 110 με 150%. Άρα δεν είναι Τσιπρέικο γιατί... μόνο, είναι και Σαμαρέικο, είναι και Παπανδρέικο, είναι και Παπαδήμικο, έτσι. Έχει ποικιλία, έχει ποικιλία, κύριε Τράγκα. Έχει ποικιλία κυβερνήσεων. Πες μου κάτι, πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις σας αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή πηγαίνουν μέχρι και τη μέρα των εκλογών. Θα κατεβούμε με τα αγροτικά μηχανήματα στα εκλογικά κέντρα, όπου και θα τα παρατάξουμε εκεί και θα πάμε να ψηφίσουμε ή να μην ψηφίσουμε. Αυτό θα βγει στις γενικές συνελεύσεις. Δεν εμποδίζουμε κανένα συνάδελφό μας να περνάει, γιατί αν μη τι άλλο είμαστε κομμάτι και εμείς αυτού του κοινωνικού συνόλου και βλέπουμε ότι τραβάει πολύ μεγάλα ζόρια ο κόσμος. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Οπότε δεν κόβουμε κανένα από το να πάει να γυρίσει από το μεροκάματό του. Από εκεί και πέρα όμως θέλουμε την ιδιαίτερη προσοχή. Ρίξαμε την πρώτη πύλια ότι είμαστε εδώ. Σε οποιοδήποτε κόμμα προκύψει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, που για μένα μάλλον θα είναι πολυκομματική, έχει αναδειχθεί το πρόβλημα. Και αφού έχουμε βγει σε περίοδο αιχμής για μας, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει αν οι αγρότες σταματήσουν και δεν έχουν δουλειά. Γύρω στο Δεκέμβριο δηλαδή. Οι αγρότες θα κοντράρουν, η υλοποίηση τρίτου μνημονίου. Είναι επίκαιρη η ερώτηση που σου κάνω. Δηλαδή, ίσως είναι πιο καυτή. Εσείς δηλαδή μετά τις 21 Σεπτεμβρίου θα κοντράρετε ως αγροτικός κόσμος εφαρμογή μνημονιακών μέτρων στον κλάδο σας, στις παραγωγικές αγροτικές τάξεις. Κοντράρουμε πριν τις εκλογές. Φανταστείτε τι θα γίνει μετά. Αυτή τη στιγμή κοντράρουμε. Φανταστείτε τι θα γίνει μετά. Δεν χρειάζεται να σας το πω. Πες μου κάτι, επειδή τα ξέρετε και τα κουβεντιάζετε. Εσείς είχατε ψηφίσει κατά πλειοψηφία 60% αντιμνημονιακά στο δημοψήφισμα. Εμείς εδώ θα είχαμε ψηφίσει και 70%. Α, εσείς είσαστε στο 70% αντιμνημονιακά. Κατάλαβα, κύριε Γκούντια. Κατάλαβα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό αγώνα να έχετε. Καλό αγώνα και ψυχραιμία. Πρόβλημα, και ψυχραιμία. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.